Aegean Voice, η φωνή του Αιγαίου. 107,5. Λοιπόν, επιστρέψαμε στον Aegean Voice 107,5, όχι ότι φύγαμε ποτέ. Εντάξει. Είμαστε εδώ στην εκπομπή Γκόλες στη Σέντρα εμείς και θα κάνουμε μία βόλτα. Έχουμε στον αέρα, ναι, θα πάμε μέχρι τη Σαντορίνη τελικά ή όχι? Έχουμε πάει Σαντορίνη. Έχουμε πάει Σαντορίνη, ναι, έχουμε πάει Σαντορίνη, ναι, εντάξει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, καλά είστε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Ωραία, έχουμε μαζί μας τον κύριο Τάσο Κλαδιανό, Τάσο Κλαδιανό, τον γενικό αρχηγό της ΑΕ Σαντορίνης. Και αφού σήμερα έχεις αρχίσει με μπάσκετ, βαράς μπάσκετ. Έχω μπάσκετ. Βάλε και άλλο μπάσκετ. ΑΕ Σαντορίνης, ιστορική νίκη, πρώτη. Ιστορική νίκη. Σαμπάνια ανοίξαμε ή όχι, ή δεν κάνει? Όχι, γιατί ακόμα είμαστε σε χαμηλά επίπεδα. Ναι, αλλά είναι η πρώτη. Είναι η πρώτη όμως. Είναι η αναμενόμενη, να το πούμε έτσι. Αναμενόμενοι κιόλας. Αυτά μου αρέσουν. Εντάξει, οκ. Okay. Νομίζω και για το Παναξιακό την προηγούμενη εβδομάδα, άσχετα από την ήταν, νομίζω ότι ήταν αναμενόμενοι. Ναι, αναμενόμενα τα αναμενόμενα λοιπόν, ναι, εντάξει. Αλλά μην ξεχνάς ότι κάθε φορά που γίνεται οτιδήποτε πρώτη, πέφτουν μπουγέλα και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Δηλαδή, όχι. Το καλό είναι ότι υπάρχει μια ηρεμία στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Είναι χαμηλά το κεφάλι. Συνεχίζουμε τη δουλειά. Γιατί υπάρχει ο στόχος της παραμονής στην ομάδα. Και εντάξει, η ομάδα έβγαλε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα παίζοντας με το Διαγόρα, παίζοντας με τον Ιπποκράτη, με τη Θήβα, που είναι πολύ δυνατές ομάδες. Όντως. Και η στόχη αυτών των ομάδων είναι και η άνοδος, έτσι. Ναι, βέβαια, εννοείται. Δηλαδή ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν πολύ δύσκολο για εσάς, πολύ δύσκολο και για τον Παναξιακό, με τη λογική ότι ο ένας ακολουθεί τον άλλο, η Σαντορίνη ακολουθεί, ναι, ναι, τον Παναξιακό στο πρόγραμμά του. Λοιπόν, ξεκινάμε από το καλοκαίρι ή ξεκινάμε από τον αγώνα χτες, πώς τον είδες? Προχτές μάλλον, την Κυριακή. Πώς τον είδατε τον αγώνα, πώς τον βιώσατε? Εντάξει, να πούμε ότι κερδίσατε στο Sporting τον Προμηθέα Χαλανδρίου, δηλαδή κέρδισε η ΑΕΣ Σαντορίνης 91-83, σε ένα παιχνίδι το οποίο φύγατε 17 πόντους κάποια στιγμή, το γύρισε με το δικό της τρόπο, αλλά το γύρισε ο Προμηθέας, έφτασε να προηγείται 75-74, ήταν κάπου στην αρχή της τέταρτης περίοδου, αντέξατε στην πίεση, δόξα τω Θεώ έχετε παιδάκια τα οποία είναι έμπειρα. Παιδάκια δεν είναι, αλλά δεν πειράζει, είναι έμπειρα όμως στην κατηγορία. Και ουσιαστικά είναι και έμπειρα όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, αφού Νικολαίδης, Σάκοτα και κυρίως ο Βουρτζούμης είναι παίκτες οι οποίοι έχουν την εμπειρία από μεγάλα παιχνίδια. Το διαχειριστήκατε καλά. Πήρατε το ροζ. Εμπειρία είναι και πολυτέλεια, πιστεύω, για το πρωτάθλημα της. Εννοείται ότι είναι πολυτέλεια. Απλά ξεκινάμε με το βασικό, ότι η διαχείριση του αγώνα ήταν από τρεις παίκτες ή από μια ομάδα που είχε τρεις παίκτες οι οποίοι έχουν φάει χιλιόμετρα από την Α1. Και φαίνεται περίεργο, γιατί για κάποιον που δεν είδε το παιχνίδι, τη μεγάλη διαφορά στο σημείο εκείνο δεν την κάνανε οι παίκτες αυτοί, αλλά την έκανε ο παίκτης μας από το παιδικό, ο Μπουραντάς, ο οποίος κατάφερε και άντεξε στην πίεση. Μπήκε πρώτη φορά μόλις αποβλήθηκε και ο Δουλγεράκης. Ναι. Και κατάφερε και στάθηκε πολύ καλά στο παιχνίδι. Σωστά. Δηλαδή και άντεξε την πίεση, γιατί πίεζανε σε όλο το γήπεδο. Είχαν μια απίστευτη ευστοχία έξω από τα 6 και 75. Αν θυμάμαι καλά, 11 ή 12 τρίποντα βάλανε. Μάλιστα. Για γάμα εθνική. Όχι, ναι, αλλά με βάση την εικόνα που είχαμε εμείς από την προηγούμενη αγωνιστική, γιατί όπως σου είπα, εμείς είμαστε στην Άξο που τους βλέπουμε μία εβδομάδα νωρίτερα. Το παιχνίδι του Προμηθέα αυτό είναι ουσιαστικά. Δηλαδή παίζει με πιεστικές άμυνες και κυρίως παίζει με σουτ πολλά από την περιφέρεια. Δηλαδή έχει 2-3 παίκτες οι οποίοι και αυτοί ήταν που έκαναν και τη ζημιά στον Παναξιακό την προηγούμενη αγωνιστική. Δηλαδή με σουτ έξω από την περιφέρεια, τα οποία νομίζεις ότι είναι εκτός προγραμματισμού, αλλά είναι στη δική τους λογική. Οπότε κάποια πράγματα για αυτούς είναι φυσιολογικά. Ο Προμηθέας έχει τον Ανδρικόπουλο, ένα χαρισματικό παίχτη 6,75, ο οποίος μας έκανε μεγάλη ζημιά. Ναι, το ίδιο έκανε και σε εμάς. 23 πόντους έβαλε με εμάς, κάτι αντίστοιχο θα έβαλε και σε εσάς. Εντάξει, δεν είναι θέμα. 34. Μπράβο, οπότε μια χαρά ήταν η κατάσταση. Όχι, το καλό είναι ότι είχαμε σε πολύ καλή μέρα το Μήλος.
33 πόντους έβαλε, ο Νικολαίδης έβαλε 25. Μεγάλη βοήθεια από το Μάικλ Νικολαίδη. Μάλιστα, ωραία. Αλλά γενικότερα θεωρώ ότι παρόλο το blackout που πάθαμε εκεί στις αρχές, τέλη τρίτου δεκαλέπτου με αρχές τετάρτου, που κάλυψε και ο Προμηθέας τη διαφορά, θεωρώ ότι η ομάδα στάθηκε πάρα πολύ καλά και νόμιζα ότι και ο κόουτς έδωσε τις σωστές οδηγίες. Σωστά. Άλλαξε γενικότερα η εικόνα της ομάδας, άλλαξε με τις προσθήκες τις τελευταίες. Λογικό είναι. Κοιτάξτε να δείτε, μια ομάδα δεν μπορεί να αλλάξει από μια εβδομάδα. Αυτό το λέω, γιατί είναι μικρό το χρονικό διάστημα. Ναι, εντάξει. Και μην ξεχνάτε ότι ο Βαγγέλης ο Βουρτζόμης και ο Μάκης Νικολαίδης είναι μόλις μια μισή εβδομάδα στην ομάδα. Ναι. Δεν μπορεί να αλλάξει ριζικά πράγματα. Απλά βάλανε αυτό το κάτι παραπάνω έτσι ώστε να δώσουν και στα υπόλοιπα παιδιά λίγο αυτοπεποίθηση. Λίγο ψυχολογία, αυτοπεποίθηση, γιατί λίγο με βάση ναι. και την εικόνα που είδαμε ή που έχουμε σχέση με τον Κάδμο παραδείγματος χάρη, το παιχνίδι το έχασε το τελευταίο δευτερόλεπτο νομίζω. Από μια τελευταία επίθεση νομίζω το έχασες το παιχνίδι. Ναι, 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 με lay up. Ναι, στο τέλος δεν το έχασες. Το χρησιμοποιούμε το έχασες γιατί είσαι ο γενικός αρχηγός της ομάδας, οπότε αναγκαστικά εσύ το χάνεις ή το κερδίζεις το παιχνίδι, ανεξάρτητα αν παίζεις ή όχι. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι για αθλητές όπως είναι ο Νικολαίδης και ο Βουρτζούμης, αναφερόμαστε σε αυτούς τους δύο κυρίως και λιγότερο στο Σάκοτα ή στους άλλους, είναι ότι επειδή έχουν παίξει πάρα πολύ στην Α1, ο Βουρτζούμης έχει πάρει και πρωταθλήματα και τον ξέρετε έτσι κι αλλιώς, γιατί σας βοήθησε όσον αφορά την άνοδο στην κατηγορία παίζοντας τα μπαράζ. Ο πρόδρομος, ο Μάκης, ήταν αρχηγός στην ΑΕΚ επί Α1, άρα λοιπόν είναι αθλητές που έχουν τα προσόντα ώστε να εγκληματιστούν πάρα πολύ γρήγορα ακόμα και σε μικρότερες κατηγορίες. Και να βοηθήσουν με τη συμπεριφορά τους και τον τρόπο που κινούνται και τους μικρότερους αθλητές. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν αγοράζεις αυτόν τον παίχτη, συσσαγωγικά τον αγοράζεις, επενδύεις και στον τρόπο με τον οποίο κινείται ή προπονείται ακόμα. Σίγουρα, σίγουρα. Στο πακέτο όλο. Και για τα υπόλοιπα παιδιά και στον τρόπο που προπονούνται και ο Μάκης και ο Βαγγέλης ο Νικολαίδης. Και ο Μίλος Σάκοτα, ο οποίος έτριξε τα δόντια στο τελευταίο λεπτό του αγώνα με τον Προμηθέα, γιατί είχε ένα τράβηγμα στους αγωγούς. Τώρα θα δούμε. Η ομάδα θέλει πολλή δουλειά ακόμα. Δηλαδή, εντάξει, δεν κάναμε μία νίκη και. Ναι, όχι, εντάξει, ναι, σίγουρα. Είναι ακόμα πολύ δύσκολο, γιατί και οι ομάδες που αρχίζουν και παλεύουν για τη σωτηρία ξεχωρίζουν σιγά-σιγά, όπως είναι ο Πόλης, που έχει μια νίκη απέναντι και αυτή στον Προμηθέα. Ναι, σωστά. Έτσι, οπότε πλέον είναι οι επόμενες 4-5 αγωνιστικές που είναι μεταξύ μας. Και την αγωνιστική παίζει ο Παναξιακός με τον Πόλης, μετά εμείς υποδεχόμαστε τον Πόλης και μετά έρχεται ο Παναξιακός Σαντορίνη. Μπράβο, ναι, είναι για κατάσταση. Και για τους τρεις. Και για τους τρεις, μπράβο. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν μια αγωνιστική λίγο παράξενη, γιατί είχε 5 διπλά σε 6 αγωνιστικές. Που σε μια κατηγορία όπως είναι η Γάμα Εθνική ή η Β' Εθνική, η έδρα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και όταν έρχεσαι αυτά τα διπλά, άρχισε να μπερδεύεσαι λίγο. Δηλαδή, ο Λοκρός ξαφνικά πήρε διπλό. Γιατί να πάρει ο Λοκρός διπλό, παραδείγματος χάρη. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν αυτές οι ομάδες που είναι στη Στερεά Ελλάδα, οι οποίες είναι πάρα πολύ δυνατές. Και σε ένα παιχνίδι τοπικό ντέρμπι, όπως ήταν Λοκρός Αταλάντης με τον Κάδμο, δεν νομίζω ότι μπορούσες να πεις ότι υπάρχει, ότι είχε προβάδισμα ο Κάδμο. Εντάξει, ο Κάδμος μέχρι εκείνη την ώρα ήταν πρώτος αήτος νομίζω. Εντάξει, ο Λοκρός δεν ήταν και η ομάδα που μπορεί, αλλά είναι τοπικό ντέρμπι, όπως ενδεχομένως θα είναι το Σαντορίνη Παναξιακός, που κάποια πράγματα αλλάζουν στη λογική και δημιουργούν κάποιες ιδιαιτερότητες σε αυτά τα παιχνίδια. Εκεί παίζει και το πάθος, παίζει και ο προσωπικός χαρακτήρας λίγο παραπάνω. Ωραία. Και σε αυτά τα παιχνίδια ξεφεύγουν τα συστήματα. Μπράβο, ναι, ναι. Το τοπικό είναι πάντα αυτό που αλλάζει τα δεδομένα. Έτσι κι αλλιώς περιμένουμε με αγωνία προφανώς το παιχνίδι και Έσπερου με Λοκρού, που είναι Αταλάντη Λαμία, που εκεί είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Ενδεχομένως να έχουμε άλλες καταστάσεις. Μία ερώτηση. Πόσο εύκολο ήταν να πείσετε τον Μάκη να κατέβει στην Σαντορίνη? Ή γενικότερα και ξεκινάμε με το Μήλος, παιδί μου, που ήταν ο πρώτος, μετά ήρθε ο... Γιατί τον Βουρτζούμι τον είχατε από πέρυσι, οπότε εντάξει. Πες ότι ήξερε λίγο τα καταστάσεις. Κάποια πράγματα τα είχαν ξεκινήσει και από το σχεδιασμό του προηγούμενου του προπονητή. Ναι, σίγουρα, εντάξει. Έτσι κι αλλιώς δεν χαλάμε την... Επειδή έφυγε ο Κωνσταντίνης δεν σημαίνει ότι τα διαλύσαμε όλα. Βάζουν πάνω σε ένα ράγες που έχει βάλει ο προηγούμενος προπονητής πάντα. Εντάξει, αυτά είναι, θεωρώ ότι η διοίκηση κινήθηκε πάρα πολύ καλά και αθόρυβα. Mm-hmm.
Και ειδικά στην περίπτωση του Μάκη Νικολαίδη, νομίζω ότι χτυπήσαμε, πιάσαμε στον ύπνο πάρα πολλούς ανθρώπους. Δεν περιμέναν αυτή τη μεταγραφή. Όντως. Να πω την αλήθεια μου, ούτε εγώ ίδιος την περίμενα ότι θα εξελιχθεί καλά για την ομάδα. Ο Σάκοντα, για το Σάκοντα να μας πεις. Αν θα είναι την επόμενη αγωνιστική, γιατί το τράβημα που είχε πόσο σοβαρό ήταν. Θα δείξει τώρα, παιδιά. Ένας τραυματισμός πάντα μέχρι τελευταία στιγμή το παλεύει για να είναι στο παιχνίδι. Γιατί ειδικά με τον Έσπυρο Λαμίας είναι σίγουρα αναγκαίος. Από εκεί πέρα, εντάξει, θα διαφυλάξουμε και τον παίκτη μας. Αν δούμε ότι. Είναι ο καλύτερος παίκτης. Που του επιτρέπει. Είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας μέχρι αυτή τη στιγμή που είναι, έτσι, μέχρι την αγωνιστική αυτή. Τώρα από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Είναι ο πιο αποδοτικός. Είναι ο πιο αποδοτικός. Ναι, εντάξει. Είναι πιο αποδοτικός. Δηλαδή, όποτε παίζει, ειδικά στην επίθεση, έχει μια σταθερότητα. Okay. Οπότε πάμε λίγο πίσω στον σχεδιασμό. Λοιπόν, αποδείχτηκε ότι ενδεχομένως δεν λειτουργήσε καλά το θέμα με τον Κωνσταντινίδη και προχωρήσατε σε αλλαγή. Πώς έγινε αυτή η ιστορία? Κοιτάξτε να δείτε, πάντα και ειδικά εκεί στην Άξο γνωρίζετε καλά ότι για να έρθει ένας παίκτης, οποιοσδήποτε είναι αυτός, σε ένα νησί, είτε αυτή είναι η Άξο, είτε είναι η Σαντορίνη, έχουμε ένα βαθμό δυσκολίας 30% περισσότερο από ό,τι θα πάει σε μια αθηναϊκή ομάδα. Αυτό ισχύει για όλα τα αθλήματα. Για όλα τα αθλήματα. Λοιπόν, είχαμε κάνει κάποιες κινήσεις, κάποιες προτάσεις σε παίκτες, οι οποίοι μόνο και μόνο στο άκουσμα της Σαντορίνης, δεδομένου ότι και η ομάδα είναι καινούρια, δεν έχει ξαναπαίξει καμία εθνική, υπάρχει και ο φόβος, ας πούμε, ότι τι ομάδα είναι αυτή. Σωστά. Νομίζω και εσείς την πρώτη χρονιά εκεί στην Άξο το ζήσατε πιο καλά. Για διακοπές θέλανε να έρθουν. Το καλοκαίρι, ας το συζητήσουμε για το καλοκαίρι καλύτερα, τώρα το χειμώνα που πάμε και τέτοια. Ναι, εντάξει. Ακριβώς. Τώρα από εκεί πέρα θεωρώ ότι και η διοίκηση και όλο το επιτελείο είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση εδώ να παίζει γάμα εθνική. Mm-hmm. Σίγουρα έγιναν κάποια λάθη και από τη διοίκηση και από τον αρχικό σχεδιασμό, τα οποία μαθαίνεις. Αν δεν κάνεις λάθος, δεν μαθαίνεις. Έτσι. Μαθαίνεις σίγουρα, κοιτάζεις να διορθώσεις αυτά που τα λάθη που έχεις κάνει όσο το δυνατόν περισσότερο μπορείς. Ναι, σωστά. Εκεί, εκεί καταλαβαίνεις, Τάσο, το πόσο γρήγορα είσαι, πόσο καλός μαθητής είσαι. Γιατί αν δεν μάθεις από τα λάθη που κάνεις, δεν πάει, δεν γίνεται. Πρέπει να τα μάθεις από αυτά. Και όσο γίνεται πιο γρήγορα τα μάθεις, τόσο πιο καλός μαθητής είσαι και διευκολύνεις και τη συνέχεια της ομάδας. Βέβαια. Και εντάξει, το μεγάλο δίλημα ήταν ότι μετά την απομάκρυνση του κυρίου Κωνσταντινίδη ήταν το θέμα αν θα επιλέξουμε ένα προπονητή μεγάλης εμβέλειας. Δηλαδή, γιατί κυρίως θέλουμε το στόχο μας ο προπονητής να είναι σε βάθος χρόνου και να έχει και ένα όραμα, ναι, για την ομάδα. Ή να κάνουμε κάποιες δύο κυρίες μεταγραφές, οι οποίες θα μας κρατήσουν την κατηγορία. Θεωρώ ότι και η επιλογή του Σεραφείμ του Σπίκα ίσως ήταν η καλύτερη αυτή τη δυνατή στιγμή, γιατί έχει εικόνες από την κατηγορία. Βασικό αυτό. Και θεωρώ ότι ίσως είναι ο άνθρωπος αυτός που ήδη από τα πρώτα δείγματα που έχει δείξει στην ομάδα θα μπορέσει να δέσει αυτό το κάτι που έλειπε από τον προηγούμενο προπονητή. Μάλιστα. Ωραία. Και να πούμε, γιατί δεν είπαμε και τίποτα για τον Τάσο. Άνθρωπος κλειδί, μπασκετικός, πρώην διαιτητής, η καρδιά της ΑΕΣ, λύνει πολλά προβλήματα μες στην ομάδα, συνδετικός κρίκος μεταξύ παικτών και ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων να λειτουργήσει μια ομάδα. Έτσι, και λάτρες των ακαδημίων. Πώς πάνε οι ακαδημίες, Τάσο? Δόξα τω Θεώ, οι ακαδημίες πάνε πάρα πολύ καλά. Δουλεύουμε κυρίως ο βασικός στόχος της ΑΕΣ Σαντορίνης είναι οι ακαδημίες. Πόσα παιδιά υπάρχουν στις ακαδημίες σας? Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 117 παιδιά. Ζωή να έχουμε. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε ένα βασικό ανταγωνιστή που είναι και το Βόλι. Ναι. Γιατί ο Αθήρας είναι ιδιαίτερα δημοφιλής εδώ στη Σαντορίνη. Και έχουμε και το ποδόσφαιρο που δεν έχουμε και το μεγάλο πληθυσμό στο νησί και είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρεις να τραβήξεις τα παιδιά στο μπάσκετ. Αυτό που δείχνετε όμως είναι ότι κάνετε σωστή δουλειά, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Η ΑΕΣ Σαντορίνης και από θέμα αγωνιστικό και από θέμα πειθαρχίας και από θέμα εικόνα γενικά που βγαίνει προς τα έξω στη δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες είναι πολύ θετική σε όλες τις κυκλάδες. Βέβαια, και από τους προπονητές και από τη διοίκηση θεωρώ ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά στις ακαδημίες και στα αγωνιστικά τμήματα. Δίνουμε πολύ μεγάλη βάση και, εντάξει, και φάνηκε και πέρσι και με την κατάκτηση του πρωταθλήματος στους παιδες. Και βέβαια και με τις άλλες δύο ομάδες μας, στις Κορασίδες και στους Εφήβους, οι οποίοι είχαν συμμετοχή στα Final Four. Μάλιστα.
Ωραία. Σε προσωπικό επίπεδο. Στόχος μας είναι πάλι όλες οι ομάδες μας να συμμετέχουν στο Final Four και να κερδίσουμε το καλύτερο δυνατό που είναι το πρωτάθλημα για μας. Μάλιστα. Σε προσωπικό επίπεδο, πόσο εύκολο είναι να κάτσεις ήσυχος την ώρα του αγώνα και με δεδομένο ότι έχεις την εμπειρία του διαιτητή? Το έχεις βγάλει από μέσα ή όχι? Κοιτάξτε, ίσως αυτό βοηθάει λίγο στο να μην αντιδράσεις απότομα. Ναι. Αλλά και πάλι όταν έχεις αυτή την ένταση που ως διαιτητής δεν μπορείς να την καταλάβεις, που οι σφιγμοί ανεβαίνουν παραπάνω είτε είσαι στο πάγκο είτε παίζεις μέσα στο παιχνίδι, είναι δύσκολο να το διαχειριστείς. Και ο οποίος και εγώ τον εαυτό μας αντιδράω πολύ απότομα και στους πρώην συναδέλφους μου. Δηλαδή έχεις πιάσει τον εαυτό σου να λες αυτό τώρα δεν έπρεπε να το σφυρίξει γιατί απλά το σφυρίξει όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Την ταυτότητα να βγάζεις, να τους δείχνεις. Το ξέρουν από πριν έτσι καλώς, εντάξει, δεν είναι θέμα. Όχι, εντάξει. Θεωρώ εντάξει άμα τύχει κάποιος σερβίτης από σύνδεσμο πειρέζουν, γνωρίζουν περισσότερο. Ναι, εντάξει. Ποιο είναι πιο ωραίο πόστο, πιο ευχαριστιέσαι καλύτερα? Να σφυρίζεις, να τρέχεις με τη σφυρίχτρα στο γήπεδο μέσα ή να κάθεσαι και να τα αξιολογείς και να τα παρακολουθείς όλα όπως κάθεσαι στον πάγκο έτσι, σαν άρχοντας? Θεωρώ προσωπικά ότι από το μπάσκετ μου έχει μείνει μία θέση ακόμα που δεν έχω αναλάβει. Του Προέδρου. Αυτή την προπονητή. Α, εντάξει. Οπότε μένει ακόμα ένα σημείο γιατί το έχω βάλει και σαν στόχο. Να έχω μια ολοκληρωτική άποψη για να μπορώ να σου απαντήσω αυτό. Να σε ρωτήσουμε του χρόνου δηλαδή. Του χρόνου δηλαδή που θα είσαι στην άκρη του πάγκου, εντάξει, είναι τελείως διαφορετικά, έτσι. Όχι, απλά είναι εντελώς διαφορετικά. Εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή δεν μπορώ να πεις, ναι, μου λείπει σαν διαιτητής το συνέστημα μέσα στο παιχνίδι. Αλλά είναι πολύ διαφορετικά το να ζεις το στήσιμο μιας ομάδας, να βλέπεις το πώς πονάει, το πώς υποφέρει να συντηρηθεί. Ακόμα και να ταξιδέψει όπως και ο Παναξιακός πέρυσι που αντιμετώπισε αυτό το πρόβλημα. Ναι, όντως. Και είναι κάποια πράγματα που οι διαιτητές δεν τα γνωρίζουν. Και άμα δεν περάσεις από κάθε πόστο, δεν μπορείς να γνωρίζεις τίποτα. Όπως και οι παράγοντες δεν μπορούν να ξέρουν το πώς μπορεί να σκέφτεται ή να αισθάνεται ένας διαιτητής μέσα στο παιχνίδι. Ναι, σωστά. Αυτό είναι δεδομένο. Τους βοηθάς καθόλου τους παίκτες σε θέματα διαιτησίας, δηλαδή πώς πρέπει? Όχι, μιλάμε για Βουρτζούμι τώρα, Πρόδρομο και όλους τους υπόλοιπους, αλλά τους υπόλοιπους παίκτες, ότι πώς πρέπει να αντιδρούν στους διαιτητές, πώς πρέπει να ακούνε τα σφυρίγματα, ακόμα και αν δεν τους αρέσει. Δηλαδή, έχεις κάνει μια τέτοια συζήτηση μαζί τους? Προσπαθούμε και με τον προπονητή και με τον προηγούμενο και με αυτόν. Δηλαδή, υπάρχει μια προσέγγιση, αλλά και πάλι μέσα στο παιχνίδι. Όταν οι σφιγμοί ξεφεύγουν, δεν υπάρχει. Δηλαδή, ό,τι και να τους πεις, θα βγάλουν το χαρακτήρα τους. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, εντάξει, παιδί μου. Απλά θα έχουν κάνει τουλάχιστον ένα τεστ πριν, ότι κοίταξε, πρέπει να αντιδράσω έτσι, δεν πρέπει να αντιδράσω έτσι. Τουλάχιστον να έχουν κάνει ένα μίνι φροντιστήριο, παιδί μου, για αυτά που μπορεί να τους γίνει. Νομίζω ότι ο προπονητής το κάνει καλύτερα αυτό. Γιατί και στις ασκήσεις που κάνουν είναι μέσα στο στάδιο της προπόνησης και αυτό. Ωραία. Το πρωτάθλημα μέχρι τώρα πώς το έχεις δει? Το περίμενες έτσι? Να δείτε. Θεωρώ ότι είναι δύο ταχυτήτων. Ναι. Δηλαδή ο Διαγόρας αυτή τη στιγμή θεωρώ ίσως την πιο πληρέστερη ομάδα αυτή τη στιγμή στη ΓΑΜΑ Εθνική. Μιλάμε για το Διαγόρα Δριοπηδέων, την ομάδα που αντιμετώπισε στην πρώτη αγωνιστική. Ναι, το Γάλλιο. Θεωρείται έτσι καλύτερο φαβορή για την άνοδο? Μαζί με τον Υποκάτω θεωρώ ότι είναι οι ομάδες που ξεχωρίζουν. Από εκεί πέρα η Πεντέλη και ο Κάβμος είναι από τις ομάδες που έχουν πολύ καλές ελπίδες. Πολύ καλές ελπίδες, είναι δηλαδή πολύ ανταγωνιστική και από εκεί πέρα θα σταθώ στο θέμα των ομάδων που προσπαθούν να σωθούν. Ναι. Ότι υπήρχε ο Πόλης, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα που έχει ένα πάρα πολύ αξιόλογο προπονητή και δουλεύει με μηδέν μπάτζετ. Ναι. Και θεωρώ λίγο την αδικία ως προς τις κυκλαδίδικες ομάδες ότι δαπανούν μεγάλο μέρος του μπάτζετ μόνο και μόνο στα ταξίδια. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, είναι πρόβλημα τεράστιο. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Και ειδικά και για το Παναξιακό και για την Άρη Σαντορίνης να πάει στην Αταλάντη ή στη Τίβα ή στη Λαμία. Νομίζω ότι είναι από τα πιο. Πώς το λένε. Τα πιο κοστοβόρα και γενικότερα ακριβά ταξίδια. Ναι, και είναι άδικο γιατί οι άλλες ομάδες, κυρίως της Αττικής, έχουν μόλις ένα ή δύο ταξίδια εκτός ή και τρία εκτός της περιοχής τους, ενώ εσείς οι Κυκλαδίτες και το Υποκράτης, γιατί ουσιαστικά είμαστε στην ίδια αγωνία,
Έχουν 13 εκτός έδρας πραγματικά, 10 εκτός έδρας πραγματικά, εκτός έδρας παιχνίδια, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και να πω ότι εντάξει, είμαστε και τυχεροί της υπόθεσης στο θέμα με την ΚΟ, γιατί μας πήγε και ένα καράβι που συνδέει τα δύο νησιά απευθείας. Σωστά. Η ΚΟ για να πει σαν τώρα πρέπει να πάει η Πειραιά και από Πειραιά να έρθει η Σαντορίνη. Κατάλαβα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς μέσα στην σεζόν και εν ώψη και του αγώνα με τον Παναξιακό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την ευχαριστούμε ευκαιρία. Πολύ, Τάσο, και ελπίζουμε να έχουμε σύντομα κοντά μας πάλι να, έτσι να το πανηγυρίσουμε, να πούμε ότι σώθηκε η ομάδα κτλ. Μακάρι και για τις δύο ομάδες των Κυκλάδων, γιατί είναι και για τις Κυκλάδες. Γιατί από ό,τι βλέπω και η Σύρος έχει κάνει κάτι πολύ καλό φέτος. Και για την Ιωπάξο που είπατε πριν λίγο, για το που θα αγωνίζεται, απλά ξέρω ότι στην Ιω έχουν πάρα πολύ ωραία ανοιχτά γήπεδα. Έχουν κάνει πολύ καλές υποδομές ανοιχτά γήπεδα. Δεν νομίζω να χρειαστεί να φταξιδέψουν σαν το Ρήνο και στην Άξο. Θα τα πούμε, Τάσο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά.